σεβόμαστε τους κανόνες. Ναι, ο συγκεκριμένος αξιωματικός είχε την προσφορά του. Υπήρχαν και υπάρχουν και πολλοί άξιοι των οποίων τα ονόματα δεν φαίνονται, δεν φάνηκαν ποτέ, και ίσως δεν τους δόθηκε και η δυνατότητα να προσφέρουν, και καλό είναι να τους δοθεί η δυνατότητα, νέα παιδιά με τεράστιες γνώσεις στα θέματα. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι, μου επιτρέπετε. Η απόφαση για την απομάκρυνση του κ. Σφακιανάκη ήταν δική σας και εν γνώση του Πρωθυπουργού, ήταν υπηρεσιακή, πώς έγινε, πώς ελήφθη η απόφαση? Η θέση που ήταν ο κ. Σφακιανάκης ήταν θέση ταξιάρχου. Εδώ και είναι θέση που προβλέπεται ταξίαρχος να είναι. Ο κύριος Σφακιανάκης είναι υποστράτηγος. Δεν μπορεί να μένει εκεί σε όλους τους βαθμούς μέχρι να γίνει αρχηγός της αστυνομίας, επειδή αυτό ξέρει. Καλό είναι να δείξει και τα άλλα πράγματα που ξέρει. Άρα ήταν στο πλαίσιο, λέτε, της φυσιολογικής εξέλιξης της ιεραρχίας. Ναι. Έτσι λέτε. Είναι θέμα υπηρεσιακό, είναι θέμα καθαρής εξέλιξης, και από εκεί και πέρα καλό είναι οι διάφοροι προστάτες των οποιονδήποτε να μην δείχνουν το σύστημα. Ωραία, σύζο. Εντάξει, αλλά εσείς γιατί φτάσατε να τον επικρίνετε με έναν τρόπο προσβλητικό, κύριε Υπουργέ, στη Βουλή και να λέτε ότι πρόκειται για δημοσιοσχετίστα στην πραγματικότητα που κάνει PR με τα μέσα ενημέρωσης? Γιατί το είπατε έτσι? Και δεν είπατε αυτό που λέτε τώρα, ότι εδώ, παιδιά, τα θέματα είναι υπηρεσιακά. Είναι ταξίαργος, έγινε υποστράτηγος, μεθαύριο στρατηγός, αρχηγός, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος. Και καλά θα κάνει, να κάνει όλη την καριέρα θέλει. Δεν μπορεί να μείνει σε αυτή την υπηρεσία, γιατί δεν το είπατε έτσι? Κοιτάξτε, είναι θέμα υπηρεσιακό, αλλά μην κοροϊδευόμαστε, ότι και είχε υπερβεί και ο κύριος Σφακιανάκης και αυτοί που τον υποστηρίζουν κάποιες κόκκινες γραμμές σε ό,τι αφορά την ανάδειξη μέσω δημοσίων σχέσεων συγκεκριμένου έργου. Όταν λέτε, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, γιατί όταν λέτε αυτοί που τον υποστηρίζουν, εννοείται. Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Όταν λέτε αυτοί που τον υποστηρίζουν, εννοείται στο εσωτερικό της αστυνομίας, στην ιεραρχία, ή εννοείται στο πολιτικό πεδίο? Υπάρχουν δηλαδή κόμματα, κόμμα ή κόμματα που υποστήριζαν τον κύριο Σφακιανάκη για λόγους πολιτικούς? Το θέμα έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Γιατί δεν αναφέρατε ως τώρα το μηντιακό πεδίο? Και το μηντιακό πεδίο, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, το μηντιακό πεδίο, και δεν είναι κακό, ξέρετε. Όχι, εγώ δεν το λέω. Να αναδεικνύει το έργο του. Ναι, δεν το λέω από αυτή τη σκοπιά μόνο. Θα επιζητούμε το έργο της αστυνομίας να αναδειχθεί. Mm-hmm. Αλλά μέσα από συγκεκριμένα όρια. Εσείς λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι υπήρξε και μέσα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε και μια πολιτική σκοπιμότητα σε όσους το ανέδειξαν? Η πολιτική σκοπιμότητα είναι προφανής σε κάθε ενέργεια που γίνεται μέσα στο πολιτικό, μηντιακό και σε οποιοδήποτε πεδίο. Έτσι. Mm. Αναδεικνύεται το μικρό, υποκρύπτεται το μεγάλο. Mm. Αυτά είναι. Μην πει κάποιος ότι δεν τα ξέρει. Όχι, προφανώς υπάρχουν και όλα αυτά. Αλλά υπήρξε και από την άλλη πλευρά ένα είδος πολιτικής επιλογής, γιατί προκάλεσε, ας πούμε, εντύπωση. Όχι, όχι, γι' αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε θέλω, γιατί λέει ένας απλός κόσμος που δεν μετέχει όλων αυτών. Επειδή ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του, τον έχει εκεί να κάνει τη δουλειά του. Και άμα την κάνει καλά, ας πούμε, γιατί να τον αλλάξει. Αυτό λέει. Κοίταξε, αν θέλετε να σας μιλήσω ειλικρινά, ούτε ξέρω ούτε με ενδιαφέρει τι κομματικής απόχρωσης είναι ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Και αυτό το είναι στις κρίσεις, και τα υπόλοιπα στελέχη της αστυνομίας δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν με ενδιαφέρει αυτή την κυβέρνηση το τι κομματικής απόχρωσης είναι ο καθένας. Με ενδιαφέρει όμως η δουλειά του. Ναι. Με ενδιαφέρει η δουλειά του να γίνεται σεμνά, με ενδιαφέρει η δουλειά του να γίνεται μέσα από κάποιον. Λοιπόν, αποτελεσματικός επομένως. Να αναδεικνύεται το σύνολο και όχι τόσο το άτομο. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Η σεμνότητα για μένα είναι σημαντικό. Α, λέτε ότι ο ίδιος στην πραγματικότητα προέβαλε τον εαυτό του κατ' ουσίαν και όχι την ομάδα που δούλευε πολύ σκληρά? Που είναι μια αλήθεια αυτή. Κοιτάξτε, τώρα μην προσπαθούμε να κρυβόμαστε κάτω από το πάπλωμα. Ναι. Προφανώς είχε υπερβεί τα όρια σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση των ΜΜΕ. Και προφανώς τα ΜΜΕ είχαν υπερβεί τα όρια σε ό,τι αφορά την υπερπροβολή του συγκεκριμένου ατόμου. Mm-hmm. Εμένα με ενδιαφέρει να αναδειχθεί το έργο της αστυνομίας, να αναδειχθεί το έργο των ατόμων. Βεβαίως είναι και μεγάλη ήταν η προσφορά του κ. Σφακιανάκη, mm-hmm. αλλά υπάρχει δυνατότητα και σε πολλούς άλλους με παρόμοιες ή περισσότερες δυνατότητες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, πριν δούμε και λίγο τα ζητήματα. Να μπει καινούριο αίμα και να δείξει ίσως περισσότερες δυνατότητες. Δέχτηκε τη θέση αυτή προκειμένου ο κ. Σφακιανάκης, ή θα πει όχι? Τι μαθαίνετε, τι σας είπε? Δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Η διαταγή βγήκε και από εκεί και πέρα τοποθετήθηκε σε μια πολύ καλή θέση που έχουμε ανάγκη βοήθειας. Και από εκεί και πέρα δεν με απασχολεί το ότι δέχεται ο καθένας. Το αντικαταστάτη του τον έχετε βρει? Είχατε επικοινωνία. Εάν έχει βρεθεί και αν γνωρίζουμε ποιος θα είναι. Στην
διεύθυνση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Αν βρέθηκε αντικαταστάτης του, είναι θέμα υπηρεσιακό και αυτό δεν με ενδιαφέρει. Οι εντολές είναι να βρεθεί ένας άξιος και να πλαισιωθεί από πολλούς άξιους, γιατί δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να αυτοπροβάλλονται άτομα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης. Εσείς λέτε η ομάδα, η αστυνομία. Μάλιστα, κατανοητό. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, πριν δούμε λίγο τα θέματα με το προσφυγικό, μεταναστευτικό. Είχατε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό για το όλο θέμα? Οι αποφάσεις αυτές αφορούν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με τον Πρωθυπουργό είχαμε πολλές επαφές για πολλά άλλα θέματα που αφορούν το προσφυγικό, που αφορούν το άνοιγμα του τελωνίου του Προμακώνα, που είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα για αυτή την κυβέρνηση και για αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν για αυτά ακριβώς τα θέματα. Πάμε λοιπόν στο προσφυγικό να δούμε. Χθες η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι είχαμε θετικές αξιολογήσεις στην πραγματικότητα για το πώς πάνε τα πράγματα, αλλά ακόμα η πίεση που δέχεται η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Πράγματι υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο δύο πλευρές. Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή στην ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν καταλάβει από ευρωπαϊκές αξίες και οι οποίοι θέλουν να οι κάτοικοι της Ευρώπης να έχουν μόνο ένα χρώμα. Και υπάρχουν και άλλοι που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες και, αν θέλετε, στηρίζουν, και όταν λέμε ευρωπαϊκές αξίες εννοούμε και φυσικά τον ελληνικό πολιτισμό και τις ελληνικές αξίες. Επομένως, ναι. το πρόβλημα αυτή τη στιγμή κινείται μέσα από τις αντιφάσεις αυτές, μέσα από τα συμφέροντα που υπάρχουν πίσω από αυτές τις αντιφάσεις. Πρέπει να πιστούν και αυτές οι χώρες, πρέπει να πιστεί και η Τουρκία να δέχεται τις επιστροφές από τους οικονομικούς μετανάστες που έρχονται στη χώρα μας. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε η μαύρη τρύπα και να δεχόμαστε όλους τους ανθρώπους. Η Τουρκία απουσίαζε βέβαια ατυχώς από τη Σύνοδο για συγκεκριμένους λόγους, αλλά απουσίαζε. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Συγγνώμη. Λέω ότι η Τουρκία απουσίαζε από τη Σύνοδο για τους λόγους που ξέρουμε όλοι, και αυτό ήταν ένα ατυχές συμβάν δυστυχώς. Εγώ θα έλεγα για τους λόγους που ξέρουμε, για τους λόγους που προφασίστηκε. Πολύ πιθανό για αυτό που λέτε. Πρέπει όμως, δεν μπορεί να αποφύγει η Τουρκία να πάρει θέση. Υπάρχει απόφαση για συμμετοχή νατοϊκών δυνάμεων. Είναι θετική η συμμετοχή του ΝΑΤΟ στην περιοχή, είναι θετική, κατά τη γνώμη σας, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στις ροές? Τι λέτε? Η συμμετοχή του ΝΑΤΟ δεν θα μηδενίσει τις ροές. Θα είναι σημαντικός παράγοντας όμως για τον έλεγχο, για την αποτροπή. Θα συμβάλλει και αυτός ο παράγοντας στη μείωση των ροών και στο να καταδειχθεί ότι από την Τουρκία έρχονται αυτοί οι πρόσφυγες. Επειδή, να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τον Προμαχώνα, επειδή είναι ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά υπάρχει από χθες μια εξέλιξη, τουλάχιστον όπως έχουμε ενημερωθεί, ότι από ελληνικής πλευράς, κύριε Υπουργέ, τα σύνορα έχουν ανοίξει και μάλιστα σε συνεννόηση, αν δεν κάνω λάθος, και με τους αγρότες, και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μπλοκ από την πλευρά της Βουλγαρίας. Ναι. Έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια επικοινωνία με την άλλη πλευρά επ' αυτού για να λυθεί με κάποιο τρόπο το αδιέξοδο που υπάρχει? Ναι, μίλησα εγώ και ασχολούμουν αρκετές ώρες χθες παρά τα υπόλοιπα των μνημεία ή του κυρίου Σφαγιανάκη. Λοιπόν, μίλησα με την ομόλογό μου, την κυρία Μπαχμάροβα. Συζητήσαμε και υπάρχει βούληση για τις δύο πλευρές για να βοηθήσουμε για το άνοιγμα των συνόρων. Από την πλευρά μας έχει πείσει τους αγρότες της περιοχής ο υποστράτηγος της αστυνομίας εκεί, ο κύριος Μπαντουβάκης, ένας εξαιρετικός αξιωματικός, τον οποίο έστειλα. Και έχουν ανοίξει από την πλευρά μας, έχει ανοίξει ο δρόμος. Υπάρχει μπλοκάρισμα από την πλευρά των Βουλγάρων πορτικών. Και η βουλγαρική πλευρά προσπαθεί να πείσει τους δικούς της οδηγούς από την άλλη πλευρά να ανοίξουν τον δρόμο. Από προχτές το βράδυ είναι ανοιχτός ο δρόμος από τη δική μας την πλευρά. Με το hot spot που περιμένουμε να ολοκληρωθεί, πότε θα είμαστε σε θέση να είμαστε έτοιμο στην ΚΟ? Εννοείται την Κόμονο. Ναι, αυτό είναι. Ναι, γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Προχωρούν οι εργασίες, προχωρούν κανονικά οι εργασίες και πιστεύω σιγά σιγά ότι πείθεται και ο κόσμος εκεί ότι είναι προτιμότερο να γυρίζουν οι πρόσφυγες στους δρόμους και στο λιμάνι, να είναι συγκεντρωμένοι, να καταγραφούν κανονικά και να αναχωρούν μέσα σε 72 ώρες. Υπουργέ, όμως υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει και το θέμα των hot spots που είναι χώροι κατά βάση καταγραφής και μοιράσματος μετά του
των ανθρώπων αυτών. Σωστό. Υπάρχουν όμως και τα άλλα κέντρα, τα κέντρα προσωρινής διαμονής, που είναι και στα Διαβατά, στο Σχιστό κτλ. Στο Σχιστό και στα Διαβατά. Ναι, έχουμε μια εικόνα σε σχέση και με αυτά. Και πότε ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία των εγκαταστάσεων, της υποδομής δηλαδή, αλλά και το τι δυνατότητες έχουμε να φιλοξενήσουμε με βάση τον αριθμό των ανθρώπων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχουμε εικόνα πώς είναι στην Ελλάδα. Πόσοι πρόσφυγες είναι στην Ελλάδα. Καταρχάς, ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, έχουμε τα 5 hot spots στα νησιά. Mm-hmm. Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κοβ, Λέρο. Οικός θέλει γύρω στις κάποιες μέρες να τελειώσει. Σάμος θέλει καμιά εβδομάδα να τελειώσει. Mm-hmm. Είναι μισή τελειωμένη. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι ήδη τελειωμένα και από το Σαββατοκύριακο αρχίζει και μπαίνει κόσμος. Mm-hmm. Είχαμε μια μείωση των ροών, γι' αυτό δεν μπήκε πολλοί κόσμος, αλλά από χθες δυστυχώς πάλι είχαμε κύμα. Είχαμε 4.000 εχθές. Ναι. Βλέπω πάλι μια αύξηση. Εμείς πώς, τι αριθμό θα κρατήσουμε, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια εικόνα. Τι αριθμό θα μείνει στην Ελλάδα, 50, 60, 70 χιλιάδες αυτός που υπόθηκε. Γιατί μπορεί, βεβαίως. Βεβαίως μπορεί να μην έχουμε θέμα ακόμα με τα σύνορα κτλ. Mm-hmm. Αλλά η ροή έχει στενέψει. Έτσι. Από τα βόρεια σύνορα προς τα πέρα. Άρα μένει περισσότερος κόσμος εδώ. Ναι. Επομένως. Κοιτάξτε, η ροή συνεχίζεται για την ώρα με προβλήματα, αλλά συνεχίζεται. Mm-hmm. Οι αριθμοί είναι αυτοί που έχουν συμφωνηθεί, οι 50.000 που ξέρετε. Ναι. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει συνεχής πίεση προς άλλες χώρες, προς τρίτες χώρες να δεχτούν τους υπηκόους τους. Μιλάω για Μαρόκο, για Πακιστάν, για άλλες χώρες. Υπάρχει πίεση στην Τουρκία, όχι δική μας μόνο, αλλά και κύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν θέλετε, υπάρχει αποδοχή και καλή διάθεση, τουλάχιστον στα λόγια φαίνεται για την ώρα, από την τουρκική πλευρά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Τουρκίας και έδειξε. Πολύ καλή διάθεση, μπορώ να πω περισσότερη από όσοι περιμέναμε, αλλά θα φανεί αυτό στην πράξη. Είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχουν πολλές πιέσεις από παντού, θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Στο μεταξύ όμως, επειδή υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα σε σχέση με αυτό, η κυβέρνηση σε συνεργασία και με τους εταίρους διαμορφώνει ένα σχέδιο στην περίπτωση που εγκλωβιστεί, παραμείνει για διάφορους λόγους, πολλούς μπορεί να σκεφτεί κανείς. Μεγαλύτερος αριθμός στη χώρα. Τι θα κάνει με έναν πληθυσμό που μπορεί να μην είναι 50.000, να είναι 80, να είναι 100.000. Υπάρχει σχέδιο Β, τι κάνουμε. Κοιτάξτε, όποιος δεν σχεδιάζει στέκεται στον αέρα. Πάντα πρέπει να σχεδιάζουμε και για τις δυσμενείς καταστάσεις, όμως, από την άλλη μεριά, είναι απίθανο να πιστέψουμε ότι θεωρεί η Ευρώπη πως μπορεί εμείς να γίνουμε η μαύρη τρύπα και να δεχτούμε όλο αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα και αυτή να κάθονται να κοιτάνε. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι, μία κουβέντα, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε και για τα μπλόκα των αγροτών. Έχουμε ένα μήνα σχεδόν με κλειστούς δρόμους, παραδρόμους, εθνικές, διόδια, χάνονται τεράστια ποσά. Σκοπεύετε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία. Τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Σε καθημερινή βάση προσπαθεί η ελληνική αστυνομία, η τροχέα, να συνεννοείται με τους αγρότες και να ανοίγει δρόμους για να περνάει ο κόσμος. Είμαστε φυσικά αντίθετοι με το κλείσιμο των δρόμων και των τελωνίων. Αλλά την άλλη μεριά νομίζω είναι και δεν είναι ρεαλιστικό και δεν είναι σωστό να πάμε να δώσουμε μάχη με 15.000 τρακτέρ και να, για να ανοίξουν οι δρόμοι. Δεν λέει κανείς αυτό. Και δεν είναι και ρεαλιστικό, αν θέλετε. Προφανώς. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Έρθετε μια μέρα, τα πούμε στο στούντιο. Με άνεση. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Κυρίες μου, καλημέρα και σας. Καλή συνέχεια. Ελάτε εμείς να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον τύπο. Και να έρθει και ο Μπάμπης μέσα. Μπάμπη, τι περιμένεις τον Παρασκευή, όλα μέσα. Η καθημερινή λοιπόν, μηνύματα προς Αθήνα για εφαρμογή της συμφωνίας από Μέρκελ, Ντράγκη και Ντάισεμπλουμ. Είπαμε, θα έχει και αργότερα σήμερα συνάντηση ο Πρωθυπουργός με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολάντ. Σχέδιο Β από Κομισιόν για πρόσφυγες, προσφορά στέγης όσους παραμείνουν στην Ελλάδα. Στο κέντρο φωτογραφία της κυρίας Μέρκελ σε μια συζήτηση που έχει εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι σαν να του λέει καλώς ήρθες, Κυριάκο. Θα είμαι καλό παιδί. Περίμενε, του λέει. Βιάζεις, περίμενε. Περίμενε, του λέει. Έχει έρθει η σειρά σου. Περίμενε. Είναι Τσίπρας τώρα. Αυτό του λέει. Κυβερνητική σύγχυση στο θέμα Σφακιανάκη και αδιάλακτοι αγρότες προτού δουν τον Τσίπρα. Περιμένετε, παιδιά, το Σάββατο. Πάμε στην Αυγή. Πρόσβαση στην υγεία για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Πλήρης και χωρίς προϋποθέσεις ασφαλιστική κάλυψη για τους πολίτες που η κρίση και η πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων άφησαν χωρίς νοσοκομιακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δίπλα Τόσκας, στην Αυγή δεν θα μπούμε στη λογική εξυπηρέτηση συμφερόντων. Ευρωπαϊκή λύση με μονομερείς ενέργειες δεν γίνεται, είναι από την παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο. Ριζοσπάστης, όλα τα αντιλαϊκά μέτρα στο τραπέζι, το μείγμα φορολογίας, περικοπών και αναδιαρθρώσεων, συζητάει η κυβέρνηση με το κουαρτέτο. Και ο κ. Κουτσούμπας έκανε περιοδεία στη Λάρκο,
Το δίλημα είναι επιχείρηση που θα δουλεύει για το κεφάλαιο ή για το λαό. Πάμε. Για το κεφάλαιο. Πάμε στα νέα. Βέβαια. Αστοχία υλικού. Σκιές ένα σχηματισμό στην κυβέρνηση μετά την υπόθεση Τόσχα Φακιανάκη και των ολίγων παρετημένων Σγουρίδη. Mm. Τα είπαμε αναλυτικά, νομίζω. Ήταν σαφής ο κύριος Τόσχας. Και ευθύς και ειλικρινής, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι τοποθετήσεις. Γιατί είναι καθαρές κουβέντες. Είπαμε και νωρίτερα. Λέει, είναι μεν αλλά. Το χειρότερο για την οποιαδήποτε απόφαση δεν είναι αυτή καθ' αυτή η απόφαση. Για την οποία μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του. Καλή ή κακή. Το χειρότερο να σέρνει ένα θέμα. Έτσι. Να υπάρχει αβεβαιότητα και να σαπίζει. Τι είπε ο Κυριάκος.